Αδελφοί μου, τα γενέθλια της Παναγίας εορτάσαμε, όπως εορτάζουμε και του Κυρίου μας και του Προδρόμου. Είναι τα μόνα γενέθλια που εορτάζουμε στην Εκκλησία, γιατί είναι αυτοί που σηματοδοτούν με τη γέννησή τους τη σωτηρία μας. Έρχεται η γιορτή του Κυρίου Προδρόμου, η πιο σημαντική γιορτή, αν και πολλοί δεν το εστερνίζονται. Η πιο σημαντική, γιατί άνοιξε τον Παράδεισο Κυριακή πριν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, και μπορεί ο καθένας να ζητήσει κάτι πολύ σημαντικό να του πραγματοποιήσει ο Τίμιος Σταυρός, αλλά να δώσει και αυτός κάτι πολύ σημαντικό. Στα κυριακάτικα λειτουργικά αναγνώσματα θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να μας λέει ότι η περιτομή δεν είναι απαραίτητη επειδή σας την επιβάλλουν κάποιοι διδάσκαλοι του Μωσαϊκού νόμου, για να μην διώκονται από τους Εβραίους. Ποτέ να μην καυχηθώ για τέτοια πράγματα παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου μου, που είναι η σωτηρία μου. Σημασία έχει να δώσουμε τώρα την καρδιά μας στον Χριστό. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα θα ακούσουμε ότι όποιος πιστεύει θα σωθεί. Γι' αυτό και κουβαλάω το Σταυρό μου. Αυτά να σκεφτόμαστε, ότι ήρθε ο Χριστός για να μας σώσει και όχι για να μας κρίνει. Στη γιορτή του Σταυρού νηστεύουμε. Όμως να μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανός εορτάζει και με φαγητό και με νηστεία. Να κάνουμε συχνά το Σταυρό μας και να σταυρώνουμε πράγματα και ανθρώπους. Να ανιψώνουμε τον εαυτό μας, το νου μας, στο Σταυρό. Εδώ σαν έστη χαρά μου, έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας. Είναι τα μοναδικά γενέθλια που εορτάζουμε Αγίου, αυτής και του Προδρόμου και φυσικά του Κυρίου. Θέλει να δείξει αυτός ο συμβολισμός ότι ξεκινάει η γέννηση, γιατί για τους άλλους Αγίους η ημέρα που γιορτάζουμε είναι η γενέθλιος ημέρα πάλι, αλλά στον ουρανό, δηλαδή η ημέρα του θανάτου στη γη. Στην περίπτωση του Προδρόμου, της Παναγίας μας και του Κυρίου, θέλουμε να δείξουμε ότι η γέννηση ξεκινάει και εδώ. Ήταν αυτοί οι οποίοι με τη γέννησή τους σηματοδότησαν την αρχή της σωτηρίας. Ο Πρόδρομος, γιατί θα ξεκινούσε να μιλάει για εκείνον, η Παναγία γιατί θα τον γεννούσε, και εκείνος ο ίδιος γιατί θα γεννούσε μετά εμάς, όπως έλεγα σήμερα με ένα παιδάκι, εξηγώντας του ότι δεν φτάνει μόνο να ήταν ο Χριστός Θεός, αλλά έπρεπε να γίνει και άνθρωπος. Δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή η γέννηση της Παναγίας, παρά μόνο στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα απόκριφο κείμενο, στο οποίο εκεί αναφέρεται αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι ήταν από τη φυλή του Δαβίδ, δηλαδή από τη βασιλική φυλή, γι' αυτό και είχε και περιουσία, και η Άννα, η οποία ήταν από την ιερατική φυλή του Λεβί, η κόρη του Μαρθάν του ιερέως, παντρεύτηκαν και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Ένας μετά από καιρό έπιασε το βουνό το ένα και άλλος έπιασε το βουνό το άλλο και προσεύχονταν έτσι ώστε να κάνουν παιδί. Λέγεται ότι το όρος των ελαιών ήταν του Αγίου Ιακήμ, γι' αυτό και ο Χριστός αργότερα πήγαινε στο όρος αυτό του παππού του και προσευχόταν ανοίγοντας την πόρτα και μπαίνοντας μέσα, δηλαδή, γιατί ήταν δικό τους. Ένας λοιπόν πήγαινε εκεί, στον Παράδεισο όπως λέει, και ένας πήγαινε στο βουνό να προσευχηθεί. Σε μεγάλη ηλικία πέθαναν και οι δύο, οι γονείς της Παναγίας, οι οποίες συνελήφθη κανονικά, και το λέω αυτό γιατί οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν ένα νέο δόγμα
Ναι, όχι, είναι δικό του δόμου. Περί της αμοιάντου συλλήψεως της Θεοτόκου, επί οι Παναγίες συγκλήθησαν τον Χριστό. Το οποίο είναι αιρετικό, όπως αιρετικά είναι και άλλα πράγματα μαζί. Και έτσι, περνώντας αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη γενεθλία της Παναγίας μας, σηματοδοτείται ο Τίμιος Σταυρός, έτσι. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε μια γιορτή την οποία οι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο ψηλά την έχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, από τις σημαντικότερες, γιατί ο Σταυρός για μας είναι το παν. Είναι η συμπερίληψη κάθε προσευχής, το να κάνουμε το Σταυρό μας σωστά. Θα τα πούμε βέβαια αυτά, αλλά και είναι και αυτό το όπλο το οποίο άνοιξε τον Παράδεισο και έκλεισε την κόλαση για όσους θέλουν. Γι' αυτό και η Κυριακή, η οποία έρχεται αδερφή μου, είναι η Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιατί μετά την Παρασκευή θα είναι η εορτή του, η ύψωση, και να δούμε τι μας λέει σχετικά, γιατί σχετικά θα είναι, η Αγία Γραφή για το γεγονός αυτό. Στην Προγαλάτας Επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 11 με 18 στίχο, μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Είδετε πυλή και σημεί γράμμαση, είναι έγραψα τη εμή χειρή». Ξέρετε πολύ καλά, λέει, πόσα πολλά γράμματα σας έγραψα με το χέρι. «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσει εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε. Μόνον η να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται». Μιλάει για ένα συγκεκριμένο γεγονός της περιτομής, το οποίο τότε πολλοί χριστιανοί ανάγκαζαν τους χριστιανούς να περιτέμνονται, όχι για κάτι, αλλά γιατί αυτοί θέλαν να είναι, να δείχνονται ότι κατάφεραν και τους άλλους να περιτέμνονται. Ενώ οι άλλοι δεν ήταν Εβραίοι, γίνονταν χριστιανοί, δεν χρειάζονταν να περιτιμηθούν. Οι Εβραίοι που είχαν περιτιμηθεί, δεν πειράζει. Και ο Χριστός ήταν ένας από αυτούς, γιορτάζουμε και την περιτομή του. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, δεν γάρ το λέει υπερτετνημένοι, αυτοί νόμων φυλάσσουσι, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, είναι ότι η μετέρα σαρκή καυχήσονται. Και εδώ ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Είναι κακό να πούνε ότι εμείς αναγκάσαμε κάποιους και περιτιμήθηκαν? Εφάρμοσαν δηλαδή τον παλιό νόμο? Όχι. Αλλά τι είναι το πρόβλημα? Ότι αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν από εγωισμό, αλλά και αποφεύγουν τι, αδελφοί? Αυτό το οποίο κάνει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω. «Εμή δε μη γίνει το καυχάστη, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διό εμή κόσμο σε σταύρο και καγώ το κόσμο». Αυτό είναι το νέο. Το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε σε αυτόν τον κόσμο είναι, προσέξτε, όχι ο Χριστός, αλλά ο σταυρός του, ο οποίος όμως έχει και πάνω τον Χριστό. Έτσι. Και γιατί να περιτιμηθούμε, να καυχηθούμε γι' αυτό? Γιατί όλα τα άλλα καταργούνται. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταργηθεί είναι ότι εκείνος σταυρώθηκε για μας εκεί πάνω και εμείς θα σταυρωθούμε εκεί πάνω για τον κόσμο όταν θα τον απαρνηθούμε. «Εγά Χριστώ Ιησού», λοιπόν, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά κοινή κτήση. Είτε έχει περιτιμηθεί είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία πλέον. Δηλαδή, να το πω και Εβραίος, είτε τήρησες το νόμο τον παλιό είτε όχι, σημασία έχει τι θα κάνεις τώρα. Τώρα κοινή κτήση. Τώρα ο νόμος λέει να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Και όχι όλες εκείνες οι εντολές που υπήρχαν στο Μωσαϊκό νόμο, και δεν μιλάω για τις 10 εντολές οι οποίες παρέμειναν, αλλά για τις 10.000 εντολές που είχε για το πόσα βήματα να κάνεις και το που να κοιτάξεις, και άμα σου κόψουν το αυτί, να κόψεις ακριβώς το αυτί του αλλού όσα εκατοστάς το έκοψε και ούτω καθεξής. Έτσι. «Και ως το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού». Και όσοι, λέει, αυτόν τον κανόνα τον τηρήσουν, δηλαδή κάνουν έτσι, στην ουσία μόνο τι λέει ο Σταυρός να κάνουν, τι να κάνουν δηλαδή, την αγάπη, την κάθετη και την οριζόντια, αυτοί, λέει, θα έχουν ειρήνη και έλεος. Και φυσικά επί τον Ισραήλ του Θεού που λέει, έτσι, δεν αναφέρεται κάπου συγκεκριμένα, αλλά για όλο το λαό του Θεού. Όπου ακούσουμε Ισραήλ είναι ο λαός του Θεού. «Του λοιπού κόπους μη μη δεις παρεχέτω, εγώ γάρ τα στήματα του Κυρίου Ιησού
εν το στόμα τι μου βαστάζω, γι' αυτό να μην με ζαλίζετε, λέει από εδώ και πέρα, έτσι ακριβώς είναι η λεύθερη μετάφραση, με κάτι τέτοιες ανούσιες ερωτήσεις, γιατί λέει εγώ, εκτός των άλλων, έχω και τα σημάδια των πληγών, τις οποίες υπέστην για το όνομα του Χριστού. Και είναι μια αγανάκτηση αυτή, έτσι. Γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι έβλεπαν τον Απόστολο Παύλο και θα έφτανε μόνο να τον βλέπουν, δεν χρειάζονταν τίποτα άλλο, και αυτοί ρωτούσαν μετά εκεί πέρα, ξέρεις, εκείνο και το άνηθο και το κείμενο και το ένα και το άλλο, και πρέπει να κάνουμε περιτομή και δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Και σίγουρα δεν ασχολούνται με το Σταυρό του Κυρίου, με τον οποίο πρέπει ο καθένας να ασχολείται και να σταματάει και τα προσωπικά του προβλήματα και τις ανοησίες του όλη την ώρα και όλη την ημέρα και τις βλακίες του, και να ασχολείται με το Σταυρό του Χριστού. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά το Πνεύματος ημών, αδερφοί, αμήν. Έτσι. Ωραία ευχή από αυτές που δεν λέγονται πλέον. Η χάρη του Κυρίου να είναι μαζί σου και μάλιστα με το Πνεύμα σου, ε? Βλέπετε, με το Πνεύμα σου. Εσύ να ζητάς και εκείνος να δίνει. Και τώρα που έχετε και ο Σταυρός, ετοιμαστείτε να ζητήσετε κάτι καλό, πολύ, που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά και να προσφέρετε το αντίστοιχο, το οποίο θα το δούμε τώρα και εδώ. Παρακάτω. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, 13 με 17. Και ουδής αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημίω εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν του ουρανού. Εκεί λοιπόν ο Κύριος που μιλούσε και έλεγε διάφορες δασκαλίες με τον Νικόδημο, το θυμάστε τον Νικόδημο, του λέει ότι κοίταξε να δεις, για να γνωρίσει κάποιος τα επουράνη και να μας τα πει, είναι αυτός ο οποίος ανέβηκε και είναι και ήρθε και ξανανέβηκε συγχρόνως στον ουρανό. Και καθώς λέει Μωυσής ύψωσε τον όφηνεν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Μωυσής έκανε το σχήμα του Σταυρού, έτσι, χωρίς να το ξέρει τι ήταν, ήταν η προτύπωση του Σταυρού, και έτσι λοιπόν όπως ύψωνε το φίδι για να ψωφίσουν τα άλλα φίδια, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται, λέει, να υψωθεί. Οι να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απορρίται, αλλά έχει ζωή αιώνια. Και γιατί να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, γιατί έγινε και άνθρωπος, έτσι αδελφοί μου, δεν είναι μόνο Θεός. Αν δεν υψωθεί εκείνος, δεν μπορούμε να υψωθούμε κι εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει ο καθένας που θα πιστέψει σε αυτόν δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει αιώνια ζωή. Και όταν λέμε πιστεύω, δεν είναι θεωρητικό μόνο ή ακόμα και πνευματικό, αλλά είναι και πρακτικό το ζήτημα. Πιστεύεις, πολύ ωραία. Τι κάνεις στην πράξη, εφόσον πιστεύεις. Έτσι. Ο άνθρωπος πιστεύει, δεν έχει φοβίες, δεν έχει άγχη, δεν έχει μύρλα. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Και όταν έχει, τα εξαφανίζει με τον Σταυρό και με την πίστη. Το Σταυρό τον οποίο τον κάνουμε συνέχεια και παντού και πάντοτε. Έτσι, συνέχεια το Σταυρό μας, και μάλιστα το ξαναπούμε βέβαια, σωστά. Αλλιώς δεν έχει αξία, αδελφοί μου. Ο Σταυρός αν δεν τον κάνει σωστά. Πολλό δε μάλλον όταν είναι και βλαστημία, έτσι. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι κάνουν ανάποδο σταυρό. Φτάνουν μέχρι εδώ και το σχήμα αυτό συνολικά είναι ανάποδο σταυρό. Όπως κάνουν και οι καθολικοί, φυσικά, ρωμοκαθολικοί. Άμα δείτε, δεν κάνουν μέχρι κάτω, κάνουν μέχρι εδώ. Ανάποδο σταυρό δηλαδή. Έτσι. Γι' αυτό προσοχή. Ούτω γάρ ηγάψον ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια. Αυτά δεν σκέφτεστε, λέει. Ότι υπάρχει και υπήρξε πάντοτε, γιατί ρωτάνε τα παιδάκια. Ο Θεός πώς έγινε, τι έγινε, εμείς γίναμε, ωραία. Παναγία γέννησε το Χριστό, εμείς, εκείνος πώς έγινε. Είναι μια κλασική ερώτηση που κάνει το μυρμήγκι προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτός ο τεράστιος άνθρωπος που είναι εκεί πάνω, ας πούμε. Και γιατί δεν κουβαλάει σποράκια. Και γιατί ζει παραπάνω από 6 μήνες που ζούμε εμείς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γιατί δεν κάνει αυγά. Γι' αυτό λοιπόν έτσι θα σωθούμε όσοι πιστεύουμε, γιατί
Πού χαραπέστην ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, άλλη να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Θα κρίνει μια φορά, έτσι, αυτό ναι, αλλά δεν τον έστειλε για να κρίνει, τον έστειλε για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή, συνέχεια τώρα δεν μας κρίνει, κρινόμαστε εμείς από τις πράξεις μας. Δεν μας τιμωρεί, τιμωρούμαστε εμείς μόνοι μας. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα κρίνει. Δεν ήρθε όμως για να κρίνει. Θα αναγκαστεί να το κάνει. Γι' αυτό και εμείς, και μάλιστα για να μην ξεχνάμε, όταν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, πρώτος θα εμφανιστεί ότι είμαι ο Σταυρός και μετά όλα τα άλλα. Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, φτάνοντας στη γιορτή αυτή, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την οποία εορτάζομαι με νηστεία, ο χριστιανός εορτάζει και με νηστεία, εορτάζει και με φαγητό, έτσι, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο πολύ Εβραίοι που να λέμε, α, σήμερα που έχει φαΐ έχει γιορτή, και όταν δεν έχει φαΐ, έχει γιορτή, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερη εορτή, η εορτή με νηστεία, όπως το Τιμίου Σταυρού. Επειδή λοιπόν φτάνουμε προς τα εκεί, επαναλαμβάνουμε τις βασικές αρχές και ιδέες, κάνουμε το σταυρό μας σωστά και πολλές φορές την ημέρα, σταυρώνουμε και τους άλλους ανθρώπους, ο κληρικός ένα παραπάνω, έτσι, ο ιερέας, ο επίσκοπος, αλλά και ο λαϊκός, κάνοντας όπως κάνει το σταυρό του, με την ανάποδη έτσι, φορά, μπορεί να σταυρώνει τα πάντα, τα πάντα, οτιδήποτε και συνέχεια. Και ανυψώνουμε, προσέξτε, πως ύψωσε ο Μωυσής στο σταυρό και όλα από κάτω τα άχρηστα πεθαίνουν. Ανυψώνουμε εμείς το νου μας στο σταυρό και όλα τα άχρηστα μετά πεθαίνουν, αυτά που έχουμε. Έτσι, αδελφοί μου. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε στην πράξη, γιατί είναι κρίμα ο άνθρωπος, που μάλλον το πω διαφορετικά, είναι ανθρώπινο να πέφτει ο άνθρωπος, αλλά είναι κρίμα να μένει στην πτώση και να ασχολείται με τρίχες όλη την ώρα. Εξαιρούνται οι κομμωτές και οι κομμώτριες, να ασχολούνται με τρίχες οι άνθρωποι όλη την ημέρα και όλη την ώρα. Τα ουράνια αυτά όντα για τα οποία γεννήθηκε η Παναγία, γέννησε τον Χριστό, έκανε το Σταυρό, έγινε η Ανάσταση, να κάθονται οι άνθρωποι όλη την ώρα και να κλαίνε και να ρημάζονται για ανοησίες, και τα σχέδιά τους και οι σκέψεις τους να είναι μία καρφίτσα, τίποτα παραπάνω. Αυτή να είναι η αξία τους δηλαδή. Τι θα κάνω, πώς θα πάω, πού θα έρθω, πού θα κάνω και αυτά. Και όχι να σηκώνει άνθρωπος ο ουράνιος στο νου του στο σταυρό. Έτσι, αυτό είναι κατάντημα από μόνο παιδί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να πάθει κάποιος ο οποίος ασχολείται όλη τη μέρα με τις τρίχες. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα έχει πάθει όλα. Έτσι λοιπόν, από την Αλεξανδρούπολη που φυσάει αέρας, αερίζουμε και εσάς και να είστε γεροί με το καλό για να γιορτάσουμε και την εορτή του Τιμίου Σταυρού. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Thank you.